Στο βίντεο αυτό αναφερόμαστε στις βαλβίδες EGR, στις βλάβες, τα συμπτώματά τους, καθώς και τον τρόπο ελέγχου τους. Εδώ λοιπόν βλέπουμε μία βαλβίδα EGR. Έχουμε πει ήδη σε προηγούμενο βίντεο ότι ο ρόλος της είναι να κάνει την ανακυκλοφορία καυσαερίων σε βενζινοκινητήρες και σε πετρελαιοκινητήρες μέσα στον θάλαμο καύση με σκοπό τη μείωση των οξειδίων του αζότου. Και μιλώντας για τις βλάβες, θα πούμε σήμερα ότι οι κυριότερες βλάβες είναι σε μια EGR να μην ανοίγει καθόλου, να μην ανοίγει πλήρως, να μην ανοίγει τελείως δηλαδή, να ανοίγει δύσκολα, κυρίως λόγω της κάπνας, ή να μην σφραγίζει. Εδώ βλέπουμε τη βαλβίδα EGR και καταλαβαίνουμε ότι λόγω της θερμοκρασίας και της κάπνας μπορεί να δημιουργηθούν αυτά τα προβλήματα στην κίνησή της, είτε να μην σφραγίζει. Αυτή εδώ φαίνεται ότι δεν σφραγίζει καλά. Εδώ στην κάμερα φαίνεται ότι υπάρχει κενό. Είτε να μην μπορεί να ανοίξει. Αυτό συνήθως συμβαίνει από τις επικαθήσεις άνθρακα, από την καρβουνίλα. Και αυτό γίνεται γιατί ο αέρας αναρρόφησης είναι λαδωμένος, έχει πολύ λάδι, πέρα από την κάπνα που έχουν γενικώς τα καυσαέρια. Γιατί μπορεί να είναι λαδωμένος ο αέρας αναρρόφησης? Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στο σύστημα εξαερισμού του στροφαλοθαλάμου, για παράδειγμα. Μπορεί ο κινητήρας να καίει λάδι γιατί έχουν πρόβλημα τα τσιμουχάκια των βαλβίδων. Μπορεί να μην έχουμε τη σωστή ποσότητα λαδιού, λιπαντικού δηλαδή, ή τη σωστή ποιότητα. Μπορεί τέλος να γίνεται κακή καύση και να έχουμε πολύ κάπνα στα καυσαέρια γενικώς. Άλλοι βλάβη μπορεί να πάθουν οι ηλεκτρικές, κυρίως βαλβίδες EGR, είναι να χαλάσει το ποντεσιόμετρο τους, τα γρανάζια τους, μερικές έχουν πλαστικά γρανάζακια όταν είναι με βηματικά μοτέρ. Εδώ βλέπουμε μια κατεστραμμένη από Mercedes βαλβίδα EGR, βλέπουμε εδώ το μοτεράκι. Μπορεί να χαλάσει η καλωδίωσή της, που παίρνει σήμα από τον εγκέφαλο, ή η ίδια η έξοδος από τον εγκέφαλο. Όσον αφορά τις πνευματικές βαλβίδες, μπορεί να τρυπήσει η μεμβράνη που δέχεται την υποπίεση για να ανοίξει, μπορεί να τρυπήσει κάποιο σωληνάκι να βουλώσει ή να χαλάσει η αντλία κενού σε κάποιο πετρελαιοκινητήρα, το exhauster, το λεγόμενο που δίνει την υποπίεση στις πνευματικές αντλίες και έτσι να μην λειτουργεί. Τα συμπτώματα που μπορεί να έχει το όχημα, ο κινητήρας, όταν έχουμε πρόβλημα στην βαλβίδα EGR είναι συνήθως σκορτσαρίσματα, κανόνια στο ρελαντί, έλλειψη ισχύως, υπερβολική ρήπη και άναμα της λιχνίας βλαβών. Βασικά ξεχωρίζουμε δύο καταστάσεις με προβλήματα. Όταν η EGR είναι κολλημένη στο κλειστό και όταν είναι στο ανοιχτό. Κολλημένη κλειστή και κολλημένη ανοιχτή. Όταν μια EGR είναι κολλημένη κλειστή, σημαίνει ότι δεν υπάρχει ανακυκλοφορία καυσαερίων. Δεν περνάει ένα καυσαέριο μέσα στο θάλαμο καύσης. Λογικό είναι λοιπόν να αυξηθεί η θερμοκρασία, αφού τα καυσαέρια λοιπόν δεν περνάνε και δεν μειώνουν την θερμοκρασία καύσης. Και εφόσον θα ανέβει η θερμοκρασία μέσα στο θάλαμο καύσης, μπορεί να έχουμε υπερβολικούς ρήπους, κυρίως οξείδιο του αζότου, να εμφανιστεί κρουστική καύση και μακροπρόθεσμα μπορεί να έχουμε ζημιές στον καταλήτη ή ακόμα και στον ίδιο τον κινητήρα. Αν για παράδειγμα υπάρχει κάποιο πρόβλημα και δημιουργηθεί κάποιο φτωχό μείγμα, μπορεί να γίνει μεγάλη ζημιά μέσα στο θάλαμο καύσης και στον κινητήρα γενικά. Όταν η EGR είναι κολλημένη ανοιχτή, σημαίνει ότι θα είναι ανοιχτή και σε κάποιες καταστάσεις, σε κάποιες συνθήκες λειτουργίας που δεν πρέπει. Οπότε ο κινητήρας θα έχει κάποιους δισταγμούς, δεν θα ανεβάζει ισχύ, θα παίρνει δύσκολα μπροστά ή θα σβήνει στο ρελαντί. Όσον αφορά τους ελέγχους τώρα, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλούς ελέγχους σε μια βαλβίδα EGR, ανάλογα και τον τύπο της βέβαια, με διαγνωστικό, με πολύμετρο και με ειδικά τέστερ. Συνδέοντας σε ένα διαγνωστικό, ένα απλό διαγνωστικό, όπως για παράδειγμα ένα τέτοιο φορητό διαγνωστικό, μπορούμε να διαβάσουμε καταρχήν τους κωδικούς βλαβών. Εγώ έχω γράψει 2-3 πράγματα που πρέπει να προσέξουμε το διαγνωστικό για να είμαστε σίγουροι. Όσον αφορά τους κωδικούς βλάβης, υπάρχει περίπτωση να βρούμε έναν κωδικό P0401 που σημαίνει ρυθμός ροής καυσαερίων πολύ χαμηλός. Αυτό σημαίνει ότι η EGR είναι κλειστή, δεν ανοίγει.
Γι' αυτό δεν υπάρχει ροή καυσαερίων. Πολλές φορές συνδυάζεται με ένα κωδικό, μπορούμε να διαβάσουμε το διαγνωστικό, ένα κωδικό PM0103 που έχει να κάνει με το μετρητή μάζας αέρα και λέει μάζα αέρα πολύ υψηλή. Προσέξτε λίγο εδώ. Από τη μία βλέπουμε ότι η μάζα του αέρα είναι πολύ υψηλή για τις δεδομένες συνθήκες, περνάει πολύ αέρας, ενώ περνάει λίγο καυσαέριο. Δεν θα πρέπει να μπερδευτούμε εδώ ότι φταίει να ενοχοποιήσουμε τον μετρητή μάζας αέρα. Αν εμφανίζονται αυτοί οι δύο κωδικοί, κατά πάσα πιθανότητα είναι η EGR προβληματική και έχει μείνει στη θέση κλειστή, οπότε δεν περνάνε καυσαέρια. Σε αντίθεση όμως περνάει πολύ αέρας από το μετρητή μάζα και έτσι συμπαρασύρει μία βλάβη την άλλη. Ένας άλλος κωδικός πάλι που μπορεί να βγει στο διαγνωστικό είναι ο PM0402 που σημαίνει ο ρυθμός ροής είναι πολύ υψηλός, δηλαδή περνάνε πολλά καυσαέρια από την EGR. Αυτό μπορεί να συνοδεύεται επίσης με τον κωδικό PM0102, είναι ο αντίθετος από αυτόν αν κοιτάξετε, που είναι μάζα αέρα πολύ χαμηλή. Δηλαδή τι βλέπουμε, ότι περνάει πολύ λίγος αέρας και έχουμε πολλά καυσαέρια, που σημαίνει ότι η EGR έχει κολλήσει ανοιχτή. Άρα λοιπόν θα πρέπει με το διαγνωστικό να δούμε τους κωδικούς βλάβης και να καθίσουμε να σκεφτούμε τι μπορεί να σημαίνουν αυτοί οι κωδικοί. Στις ενεργοποιήσεις, επίσης με το διαγνωστικό μπορούμε να πάμε να ενεργοποιήσουμε τη βαλβίδα EGR για να ακούσουμε τη λειτουργία της και να τη βοηθήσουμε να ξεκολλήσει αν έχει κολλήσει. Ενώ στους παραμέτρους, στα live data, μπορούμε να δούμε το ποσοστό ενεργοποίησης μια EGR για να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Στο ρελαντί, για παράδειγμα, η EGR πρέπει να είναι 0%, στις 1500 στροφές περίπου 12, 13, 15% ανάλογα τώρα και το αν είναι μεζονιοκινητήρας ή πετρελαιοκινητήρας, ενώ στις 3000 στροφές πρέπει να πιάνει το 24%. Μπορούμε επίσης να δούμε το σήμα από το ποτεσιόμετρο, αν το δείχνει το διαγνωστικό, όπου στο ρελαντί θα είναι 1,1 volt, που σημαίνει ότι η EGR είναι κλειστή. Αν το ξεπερνάει σημαίνει ότι η EGR έχει διαρροή, δηλαδή έχει παραμείνει ανοιχτή και έτσι το ποντεσιόμετρο δείχνει παραπάνω τάση. Πατώντας το γκάζι πρέπει να δείχνει στα 3 volt. Αν δεν έχει μεταβολή πατώντας το γκάζι σημαίνει ότι η EGR δεν ανοίγει. Γι' αυτό δεν αλλάζει η θέση στο ποντεσιόμετρο και η τάση, άρα η EGR είναι κολλημένη. Ενώ αν δείχνει κάτω από 3 volt σημαίνει ότι έχει κολλήσει μερικώς, δεν ανοίγει πλήρως δηλαδή η EGR. Αυτές οι τιμές περίπου στα περισσότερα είναι ίδια, πρέπει να τις έχουμε σαν ένα μπούσουλα. Άρα με το διαγνωστικό συνοψίζοντας, πρώτα απ' όλα θα κοιτάξουμε τους κωδικούς βλάβης αν έχει το σύστημα, θα δοκιμάσουμε να ενεργοποιήσουμε τη βαλβίδα EGR και από τις παραμέτρους θα δούμε από τα live data την ποσοστό ενεργοποίησης και μπορούμε να δούμε και το σήμα από το ποντεσιόμετρο, αν έχει βέβαια στις ενδείξεις το διαγνωστικό και αν έχει ποντεσιόμετρο η βαλβίδα EGR, οπότε θα είναι μια καλή ένδειξη για τη λειτουργία της βαλβίδας. Όσον αφορά το πολύμετρο στις ηλεκτρικές βαλβίδες EGR, βλέπουμε εδώ πάλι μια βαλβίδα ηλεκτρική, μπορούμε να δούμε την τάση τροφοδοσίας του ποινίου που συνήθως είναι 12 βόλτ, δηλαδή θα ξεκουμπώσουμε το φιτς. Θα δείξω σε λίγο και μια βαλβίδα πάλι EGR, θα δείξουμε πώς μετράμε την αντίσταση. Θα ξεκουμπώσουμε το φιτς και θα μετρήσουμε στο φιτς με ανοιχτό διακόπτη κλειστό κινητήρα να βγαίνει 12 βόλτ στις περισσότερες, ενώ στο ποντεσιόμετρο θα είναι η τάση τροφοδοσίας στα 5 βόλτ. Αυτά μπορούμε να τα βρούμε από το data. Το σήμα του ποντεσιόμετρου ενώ κινητήρας είναι στο ρελαντί είναι 1,1 βόλτ. Είναι αυτό που είπαμε και προηγουμένως με το διαγνωστικό ότι μπορούμε να το δούμε. Αν δεν μπορούμε να το δούμε, μπορούμε να το δούμε με το πολύμετρο. Είναι συνδεμένο και με κάποιο τρόπο θα μετρήσουμε στα πίν που θα βρούμε από το data το σήμα. Ενώ στον γκάζι θα είναι 3 βόλτ. Επίσης, αν ξεκουμπώσουμε τώρα το φιτς με σβηστό τον κινητήρα και μετρήσουμε πάνω στο ανταλλακτικό, πάνω στην EGR, θα πρέπει να βρούμε την αντίσταση του ποινίου στα 8 ohm και το ποντεσιόμετρο είναι 3,5 με 4 κιλό ohm. Εδώ τώρα έχω μια βαλβίδα EGR. Βλέπετε, αυτή εδώ η βαλβίδα. Είπαμε ότι είναι από ένα ματίζ. Βλέπετε είναι με 5 πιν. Θα βάλω εδώ στα δύο ακριανά. Θα συνδέσω για να μετρήσω την αντίσταση του ποινίου. Βλέπετε πως θα συνδέω.
και βλέπετε ότι εδώ μου δείχνει το πολύμετρο γύρω στα 8 ohm. Απ' την άλλη τώρα θα βάλω τις δύο επαφές τις ακριανές και βλέπω ότι είναι 3 περίπου κιλό ohm, όπως είπαμε. Περίπου έτσι είναι, θα ξέρουμε ότι τις επαφές βασικά πρέπει να τις βρούμε από το data, αλλά να ξέρουμε ότι το ποινίο είναι λίγα ohm, είναι γύρω στα 8 ohm, ενώ το ποτεσιόμετρο αν διαθέτει είναι σε κιλό ohm. Τώρα αν έχουμε μια βαλβίδα η οποία είναι πνευματική, όπως αυτή εδώ, μπορούμε, αυτή εδώ είναι πνευματική με υποπίεση και με ποτεσιόμετρο. Σε αυτή εδώ μπορούμε να μετρήσουμε την αντίσταση στο ποτεσιόμετρο βάζοντας στα κατάλληλα πίν ένα πολύμετρο, αλλά εδώ θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα κενό. Πώς θα το κάνουμε το κενό? Θα πάρουμε μια αντλία κενού, γνωστές αντλίες κενού που τις χρησιμοποιούμε για διάφορες εργασίες. Θα δημιουργήσουμε κενό σε αυτό εδώ το σημείο και θα πρέπει να βλέπουμε από 700 ohm να ξεκινάει και να φτάνει στο 1,5 με 2,5 κιλό ohm. Δημιουργώντας υποπίεση λοιπόν, θα βλέπουμε να αλλάζει η ομική αντίσταση. Με τον ίδιο τρόπο με το υποπιεσόμετρο μπορούμε να ελέγξουμε τη μεμβράνη, δημιουργώντας 300 μιλιμπάρ υποπίεση στους βενζινοκινητήρες ή 500 στους πετρελοκινητήρες, θα πρέπει να δούμε να διατηρείται για 5 λεπτά περίπου υποπίεση. Αυτό σημαίνει ότι η μεμβράνη είναι καλή. Επίσης μπορούμε να βάλουμε τον κινητήρα εμπρός και να ξεσυνδέσουμε το σωληνάκι αυτό και να συνδέσουμε την αντλία κενού, να κάνουμε μια υποπίεση γύρω στα 300 μιλιμπάρ και αν όλα πηγαίνουν καλά με τη βαλμίδα και δουλεύει σωστά, ο κινητήρας θα πρέπει να σβήσει. Αυτός λοιπόν είναι ο τρόπος ελέγχου της αντλίας με το πολύμετρο αλλά και με το υποπιεσόμετρο, την αντλία κενού βασικά, όταν είναι πνευματική. Ένας άλλος τρόπος ελέγχου της αντλίας είναι με κάποιο της βαλβίδας EGR, συγγνώμη, είναι με κάποιο τέστερ ειδικό για EGR. Αυτό λοιπόν είναι ένα τέστερ που κυκλοφορεί στο εμπόριο για τις βαλβίδες EGR, το οποίο έχει τους κατάλληλους αντάπτορες. Εδώ βλέπετε, βγάζουμε τη βαλβίδα EGR εκτός και μπορούμε να δοκιμάσουμε την λειτουργία της ανοιχτή κλειστή, αλλά να κάνει και ένα κύκλο ενεργοποίησης και να αποφανθεί το μηχάνημα ανάβοντας το κατάλληλο λαμπάκι αν έχει βλάβη ή όχι, και ταυτόχρονα μπορούμε και με ειδικό καθαριστικό υγρό να την καθαρίσουμε. Εγώ τώρα δεν έχω τέτοιο εργαλείο, έχω όμως αυτό εδώ το τεστεράκι, το οποίο θα κάνουμε μία δοκιμή. Εδώ λοιπόν έχουμε μία βαλβίδα EGR και τι κάνω, έχω αυτό εδώ το εργαλείο και έχω βάλει το ένα στη γύρωση και με το άλλο δοκιμάζω και βλέπετε εδώ που μου ανάβει το πράσινο λαμπάκι, βλέπω ότι είναι το άλλο παδαράκι από το ποινίο. Δίνοντας το ρεύμα, πατώντας αυτό το κουμπάκι, ενεργοποιώ τη βαλβίδα EGR. Να το δείξω λίγο και εδώ να δείτε. Βλέπετε. Εδώ λοιπόν έχω βγάλει τη βαλβίδα EGR έξω και με αυτό το τεστεράκι μπορώ να της δώσω ρεύμα, να την κρατήσω ανοιχτή, να την κλείσω και μπορώ να βάλω και ένα ειδικό υγρό για να την καθαρίσω. Ο καθαρισμός γίνεται με διάφορα σπρέι. Βλέπετε εδώ ένα σπρέι, το οποίο είναι σε μορφή αφρού. Μπορεί να γίνει είτε ανάλογα τώρα το προϊόν που χρησιμοποιούμε και τις οδηγίες του κατασκευαστή, μπορούμε είτε να την καθαρίσουμε επιτόπου ενώ είναι μέσα επάνω στον κινητήρα η βαλβίδα EGR, ή μπορεί να τη βγάλουμε και να την καθαρίσουμε και με τη βοήθεια ενός τέστερ, όπως είδαμε προηγουμένως, να την ανοιγοκλείσουμε και να κάνουμε τη δουλειά μας καλύτερα. Ανάλογα τι μπορούμε.
και τι θέλουμε. Συνήθως προτείνεται ο καθαρισμός της βαλβίδας EGR να γίνεται κάθε 30.000 χιλιόμετρα με σκοπό να την προστατέψουμε και αυτή και τον κινητήρα. Κάτι άλλο πρέπει να πούμε είναι για την βασική ρύθμιση της βαλβίδας EGR. Όταν βγάλουμε μια βαλβίδα EGR θα πρέπει να κάνουμε τη λεγόμενη, μετά όταν τη βάλουμε, τη βασική ρύθμιση. Πότε το κάνουμε? Όταν αντικαταστήσουμε τον εγκέφαλο του κινητήρα, όταν αντικαταστήσουμε τη βαλβίδα EGR ή όταν την καθαρίσουμε. Θα πρέπει λοιπόν ο εγκέφαλος να ορίσει την νέα της θέση για να έχουμε σωστή λειτουργία του κινητήρα. Αν δεν γίνει αυτή η διαδικασία, ακόμα και καινούργια να βάλουμε, πολλές φορές είναι σαν να την αλλάξαμε ποτέ, το όχημα θα έχει προβλήματα. Προαπαιτούμενα, για να γίνει αυτή η διαδικασία πρέπει η θερμοκρασία του ψυκτικού υβρού να είναι πάνω από 80 βαθμούς Κελσίου, να μην υπάρχουν κωδικοί βλάβης, το ρελαντί να είναι σε πολύ καλή κατάσταση, εννοείται η μπαταρία να είναι σωστά φορτισμένη και γενικώς ακολουθούν τις οδηγίες του διαγνωστικού και του κατασκευαστή. Πώς γίνεται? Συνήθως μπορούμε με το διαγνωστικό, μπορούμε βέβαια μερικές φορές και με δοκιμαστική οδήγηση να στρώσει και να γίνει ρύθμιση, αλλά με το διαγνωστικό πηγαίνουμε στον κινητήρα και στις βασικές ρυθμίσεις, ενώ σε κάποια οχήματα όπως το Group VAG πρέπει να μπούμε και σε ειδικό κανάλι, όπως για παράδειγμα στο VAG είναι στο 074, για να κάνουμε τη διαδικασία αυτή. Τέλος, να πούμε για μια διαδικασία που γίνεται πολλές φορές και λέγεται EGR Delete ή EGR Off. Πολλά συνεργεία αποφασίζουν και κάνουν την λειτουργία της κατάργησης της EGR. Ο λόγος που το κάνουν είτε για να δώσουν κάποια υποτίθεται υποδύναμη στο μικρή υποδύναμη στο κινητήρα, στο όχημα, να αυξήσουν την ισχύ, είτε για να εξαλείψουν διάφορα προβλήματα που έχει η EGR, είτε για να μην, επειδή η EGR είναι ακριβή και δεν θέλει ο πελάτης να βάλει μια καινούργια EGR ή βάζει την EGR και πάλι δημιουργούνται προβλήματα, και έτσι καταφεύγουν σε αυτή την λύση. Δεν υπάρχει κάποια νομοθεσία βέβαια που να το απαγορεύει αυτό, εξού και υπάρχουν και τα διάφορα προγράμματα, γιατί η διαδικασία αυτή γίνεται με ένα συγκεκριμένο kit ταπώματος, συνήθως ανάλογα το μοντέλο βγαίνει η EGR και μπαίνει ένα πλακάκι και ταπώνεται και στη συνέχεια σβήνεται ο κωδικός βλάβης, γιατί θα βγάλει βλάβη ο εγκέφαλος μέσω ενός ειδικού προγράμματος. Όμως αυτό δεν είναι παράνομο, αλλά δεν είναι και νόμιμο, με την έννοια ότι αφαιρείς ένα εξάρτημα το οποίο έχει να κάνει με τους ρήπους οι οποίοι ελέγχονται σε κάποιο κταίο. Από εκεί και πέρα, κατά τη γνώμη μου, δεν θα το συνιστούσα. Δεν νομίζω ότι αξίζει τόσο πολύ ο τρόπος αύξησης της ισχύως, υπάρχουν άλλοι καλύτεροι τρόποι, και απ' την άλλη δεν νομίζω ότι έχει νόημα το, αν έχουμε ένα αυτοκίνητο, ένα κινητήρα με προβληματική EGR, να λύσουμε το πρόβλημα καταργώντας την EGR, γιατί ένας κινητήρας, ειδικά ένας παλιός κινητήρας με διάφορα προβλήματα, καταργώντας μια EGR μελλοντικά μπορεί να χειροτερέψει η κατάσταση, να ανεβάσει θερμοκρασίες και να πάθει μεγαλύτερη ζημιά, είτε ο καταλήτης είτε ο έμβολα κλπ. Στο θάλαμο καύσης. Άρα θα είναι καλύτερο να εστιάσουμε στο να λύσουμε το πρόβλημα, είτε με την ίδια την EGR, είτε με καλωδιώσεις που έχει, είτε με τις αναθυμιάσεις, με οποιοδήποτε πρόβλημα μπλοκάρει την βαλβίδα EGR, είτε είναι θέμα καύσης κλπ. Και θα πρέπει να σκεφτεί και κάποιος ο οποίος κάνει αυτή τη δουλειά ότι βάζοντας, καταργώντας μια EGR θα αργήσει πάρα πολύ να έρθει ένα όχημα στο συνεργείο, και όταν θα έρθει πολύ πιθανόν για να κάνει παράπονα, διότι ο κινητήρας έχει καταστραφεί. Στον αντίποδο, θεωρώ ότι είναι καλύτερο να λύσουμε το πρόβλημα και να προτείνουμε προληπτική συντήρηση της βαλβίδας EGR κάθε 30.000 χιλιόμετρα, αυξάνοντας έτσι και τον τζίρο του συνεργείου. Ευχαριστώ.